Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αισιοδοξία για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου στην ομιλία του στο πρώτο αναπτυξιακό περιφερειακό συνέδριο Κρήτης που άρχισε σήμερα στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου στο Ηράκλειο. Η αισιοδοξία του αυτή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, βασίζεται σε ορισμένα σημαντικά νέα χαρακτηριστικά που προοδευτικά επικυριαρχούν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, όπως είναι το νέο αποκεντρωμένο πρότυπο κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης και ανάπτυξης, με μοχλούς τον δημοκρατικό προγραμματισμό, την αποκέντρωση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο πενταετές πρόγραμμα 1988-1992, είπε, αποτυπώνεται ολοκληρωμένα η συνολική νέα φιλοσοφία της αποκεντρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης, όπως αυτή έχει προκύψει μέσα από τις διαδικασίες του δημοκρατικού προγραμματισμού. Η πενταετία αυτή, συνέχισε ο Πρωθυπουργός, είναι η περίοδος ολοκλήρωσης των θεσμικών αλλαγών με βασική κατεύθυνση την θεσμοθέτηση αυτόνομης διαχείρισης πόρων στις τρεις αποκεντρωμένες βαθμίδες. Κυρίως όμως είναι περίοδος εφαρμογής και υλοποίησης των θεσμών σε μια επιθετική αναπτυξιακή κατάσταση, τόνισε ο κ. Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι σήμερα σε κάθε βαθμίδα κοινωνικής οργάνωσης γίνεται συνείδηση ότι η επίτευξη γρηγορότερων ρυθμών ανάπτυξης αποτελεί εθνική αναγκαιότητα και χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι στις βασικές αναπτυξιακές επιλογές σε κάθε περιφέρεια, ακόμη περισσότερο στο τοπικό επίπεδο, υπάρχει σύγκληση, ταύτιση απόψεων και σε μεγάλο βαθμό συνένεση του λαού και των φορέων. Στη φάση αυτής της συνένεσης, είπε, καλούμαστε να προχωρήσουμε. Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε το αναπτυξιακό συνέδριο κορυφαία έκφραση κοινής συμμετοχικής και συνενετικής προσπάθειας και τόνισε ότι εφόσον οι αποφάσεις του κινούνται μέσα στα κεντρικά κυβερνητικά πλαίσια, θα είναι δεσμευτικές για την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε σειρά μεγάλων έργων που έχουν γίνει σε όλους τους τομείς στην Κρήτη και υπογράμμισε ότι υπάρχουν σήμερα οι προϋποθέσεις για μια επιθετική αναπτυξιακή πορεία. Στον τομέα της υγείας δεν είναι μόνο το περιφερειακό πανεπιστημιακό νοσοκομείο, είναι στο Λίδι για την Κρήτη το μεγαλύτερο έργο που έγινε ποτέ στο νησί. 9 δις εκόστησε και κατασκευάστηκε μόνο σε 4 χρόνια. Είναι και τα νομαρχιακά νοσοκομεία που χτίστηκαν ή χτίζονται στα Χανιά, στο Ρέθμι, το Βενιζέλιο στο Ηράκλειο, το νοσοκομείο στον Άγιο Νικόλαο, στη Σιτία, στην Ιεράπετρα, στη Νεάπολη. Είναι τα κέντρα υγείας που κατασκευάστηκαν σε όλο το νησί. Συνολικά για τη βελτίωση της υποδομής στα λιμάνια χρειάστηκαν 2,7 δισεκατομμύρια δραχμές. Στα βασικά έργα βελτίωσης της υποδομής στα αεροδρόμια Ηράκλειο, Χανιά, Σιτία, 550 εκατομμύρια δραχμές. Τα συγκοινωνιακά αυτά έργα σκοπό έχουν να περιορίσουν τις αρνητικές πλευρές της γεωγραφικής θέσης της Κρήτης. Τη γεωγραφική της, αν θέλετε, απομόνωση από την υπόλοιπη Ελλάδα. Επιστέγασμα της προσπάθειάς μας προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι η καλωδιακή σύνδεση της Κρήτης με το εθνικό δίκτυο της ΔΕΗ. Που θα λύσει οριστικά με ένα πρωτοφανές σε παγκόσμια κλίμακα τεχνικό έργο το πρόβλημα του εξηλεκτρισμού στο νησί. Θα ακολουθήσουν και άλλα φράγματα, όπως το έργο του Αποσελέμ που επισπεύδει τώρα την μελέτη του ΙΔΕΗ. Ένα πρώτο βήμα για τον τουρισμό ποιότητας είναι οι μαρίνες. 3 στο Ρέθυμνο, στην Άγια Γαλήνη και στον Άγιο Νικόλαο έχουν ήδη δημοπρατηθεί και ολοκληρώνονται οι μελέτες για τις μαρίνες στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Παράλληλα με τον τουρισμό επιβάλλεται η ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση της γεωργίας. Είναι αλήθεια ότι ο αγρότης στην Κρήτη έχει πετύχει σε πολλές περιπτώσεις θαύματα αποδοτικότητας. Ωφελήθηκε ο ίδιος,
ωφέλησε και τον τόπο. Όπως ξέρετε, έχουμε κλείσει τη συμφωνία με την Ελληνική Εκκλησία, την Εκκλησία που εκπροσωπείται από την Ιερά Σύνοδο και τον επικεφαλής Σεραφείμ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης θα ακολουθήσει το παράδειγμα της Εκκλησίας της Ελλάδας και θα συμπράξει με το Δημόσιο, ώστε και η δασική και αγροτολιβαδική περιουσία των μονών της να περιέλθει στην ιδιοκτησία του κρητικού λαού. Η πενταετία που έρχεται, αν ενεργοποιηθούμε και κινητοποιηθούμε, μπορεί να καταγραφεί στην ιστορία μας σαν περίοδος έντονης αναπτυξιακής δραστηριότητας που θα αναβαθμίσει συνολικά την ελληνική οικονομία στον ευρωπαϊκό και διεθνή καταμερισμό της εργασίας, που θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για να ανταπεξέλθουμε θετικά στις μεγάλες προκλήσεις του 2000, που θα δημιουργήσει τις βάσεις για μια πιο άνετη, πιο ανθρώπινη ζωή σε μια σύγχρονη, άνοιχτη, δημοκρατική πολιτεία. Εύχομαι καλή επιτυχία στο μεγάλο έργο που αρχίζει από σήμερα. Στην απογευματινή συνεδρίαση του Συμβουλίου μίλησαν οι Υπουργοί Εσωτερικών Νάκης Χατζόπουλος και Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμελιώτης. Επίσης μίλησαν εκπρόσωποι κομμάτων. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης, άσκησε σκληρή κριτική, χαρακτήρισε το συνέδριο κομματικό και δήλωσε ότι οι φορείς του κόμματος δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες του συνεδρίου. Να συνεχίσουμε με την συνάντηση κορυφής στη Μόσχα. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και ο Ρόναλντ Ρέιγαν άρχισαν την πενθήμερη διάσκεψη κορυφής, διακηρύσσοντας ότι θα επιδιώξουν να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις των χωρών τους. Το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην Σοβιετική Ένωση επισκίασε, όπως υποστηρίζει το Reuters, την πρώτη συνάντηση. Ο εκπρόσωπος της Σοβιετικής κυβέρνησης Γκενάντι Γεράσιμοφ δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ρέιγαν δεν έχει ιδέα και δεν κατανοεί το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη Σοβιετική Ένωση. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Μάρλιν Φιτζουόλτερ, δήλωσε ότι ο κ. Ρέιγαν είπε στο Σοβιετικό ηγέτη ότι το ζήτημα των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχει μεγάλη σημασία για τον Αμερικανικό λαό. Ο κ. Φιτζουόλτερ χαρακτήρισε την πρώτη από τις τέσσερις συναντήσεις των κ. Ρέιγαν και Γκορμπατσόφ εγκάρδια και παραγωγική. Το ίδιο ανέφεραν στην Ουάσιγκτον και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι. Η συνάντηση των δύο ηγετών έγινε παρουσία των συζύγων τους, οι οποίες αντάλλαξαν πολλές φορές χαμόγελα και έτσι διαψεύστηκαν οι φήμες ότι οι σχέσεις τους δεν είναι και τόσο καλές. Ο κ. Γκορμπατσόφ είχε με τον κ. Ρέιγαν συνάντηση που κράτησε περισσότερο από 80 λεπτά, πάνω δηλαδή από την διάρκεια που είχε προβλεφθεί. Ο κ. Γκορμπατσόφ εξήρε την πρόοδο που έχουν κάνει οι δύο πλευρές στις προηγούμενες τρεις Αμερικανοσοβιετικές συναντήσεις κορυφής. Ο κ. Ρέιγαν δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες γνωρίζουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν. Πρόσθεσε όμως ότι και οι δύο γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει γιατί μοιράζονται τους ίδιους στόχους. Το απόγευμα ο Ρόναλντ Ρέιγαν και η σύζυγός του Νάνση βγήκαν απροειδοποίητα για μια βόλτα στους δρόμους της Μόσχας και αμέσως οι Αμερικανοί και οι ξένοι δημοσιογράφοι έτρεξαν για να τους αποσπάσουν μια δήλωση, αλλά πρόλαβαν οι δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες ξυλοκόπησαν αρκετούς από τους εκπροσώπους του τύπου. Αν περισσεράσουμε τώρα στην κοινότητα, στην Αθήνα, το γραφείο του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Θόδωρου Πάγκαλου εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα, στην οποία εκφράζεται η ανησυχία της ελληνικής κυβέρνησης γιατί καθυστερεί η εφαρμογή των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Κοινότητας του Φεβρουαρίου, επειδή ορισμένοι από τους 12 εταίρους δεν τηρούν τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν οι 12 ηγέτες της ΕΟΚ το Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες.
Ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, Τουρκούτ Οζάλ, δήλωσε σήμερα στην Άγκυρα ότι κατά τις πρόσφατες συναντήσεις της Πολιτικής Επιτροπής στην Αθήνα και της Οικονομικής Επιτροπής στην Άγκυρα σημειώθηκε πρόοδος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις σύμφωνα με τις αρχές που τέθηκαν στον Ταβός. Έγινε σημαντική πρόοδος σε ορισμένα θέματα, είπε ο κ. Οζάλ, και διαφαίνεται ότι σημειώθηκαν εξελίξεις που πραγματικά είναι ελπιδοφόρες. Οι τουρκοκυπριακές αρχές υποστήριξαν σήμερα ότι ο δράστης του χθεσινού αιματηρού επεισοδίου στην Κύπρο, στην κοινότητα Αθηναίου, στη γραμμή του Αθηναίου, στη γραμμή του Ατίλα, ήταν Τούρκος λιποτάκτης. Στη Λευκοσία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το επεισόδιο βάναυση πρόκληση από την πλευρά των κατοχικών δυνάμεων, που συμπεριφέρονται προκλητικά σε μια περίοδο κατά την οποία απαιτείται ύφεση, αν πρόκειται να αποδώσουν οι προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Οι εργασίες της Τρίτης Συνόδου της Βουλής που προήλθε από τις εκλογές του 1985 λήγουν την 5η 2 Ιουνίου. Το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια αυτή την εβδομάδα με τη διαδικασία της οργανωμένης συζήτησης αφορά τη σύσταση οργανισμού ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων. Πρόκειται για νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο στοχεύει στην αύξηση των εξαγωγών και καλύπτει τους εμπορικούς κινδύνους, τους κινδύνους από την υποτίμηση του νομίσματος και την ασφαλιστική κάλυψη των πιστώσεων που χορηγούνται από ελληνικές εμπορικές τράπεζες, καθώς και για τις επενδύσεις στο εξωτερικό. Έδειξαν σήμερα οι εργασίες του πρώτου συνεδρίου της Δημοκρατικής Ανανέωσης. Τα συμπεράσματα του συνεδρίου συνόψισε ο πρόεδρος του κόμματος Κωστής Στεφανόπουλος. Μια σύντομη ματιά σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις. Ο πρόεδρος του Πακιστάν, στρατηγός Ζία Ουλ Χακ, διέλυσε σήμερα ευνηδιαστικά τη Βουλή, απέλυσε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ζουνέτζο και διέταξε εκλογές μέσα σε 90 ημέρες. Στο Παρίσι έφτασε σήμερα ο Γάλλος δημοσιογράφος Αλέν Γκιλιό, που αφέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές του Αφγανιστάν μετά από παρέμβαση του πρόεδρου Μιτεράν. Ο Γκιλιό κατηγόρησε την κυβέρνηση του Αφγανιστάν για εκτελέσεις στις φυλακές. Η κυβέρνηση της Ιουγκοσλαβίας υποτίμησε για τρίτη φορά το δινάριο και επέβαλε μεγάλες αυξήσεις σε πολλά είδη και υπηρεσίες. Στόχος των νέων μέτρων είναι να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός, που φέτος κινείται με ταχύτητα 152%. Χιλιάδες Σύριοι στρατιώτες περιπολούν στα νότια προάστια της Βηρητού για να εμποδίσουν νέες συγκρούσεις μεταξύ των Σιιτών της Αμάλ και των οπαδών της οργάνωσης Hezbollah που υποστηρίζεται από το Ιράν. Άνοιξαν τα σχολεία για τους 70.000 Παλαιστίνιους μαθητές της δυτικής όχθης του Ιορδάνη, αλλά και πάλι ξέσπασαν συγκρούσεις στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη. Στον πόλεμο του Κόλπου, τα στρατεύματα του Ιράκ ενισχύουν τις θέσεις τους γύρω από τη λεγόμενη λίμνη των ψαριών στα νότια της Βασόρας. Την περιοχή αυτή οι Ιρακινοί την κατέλαβαν με ευνηδιαστική επίθεση στο τέλος της περασμένης εβδομάδας, αναγκάζοντας τους Ιρανούς να παραδεχθούν ότι μετά από σκληρές μάχες οι δυνάμεις τους υποχρεώθηκαν να αναδιπλωθούν σε νέες θέσεις. Και μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο: άγνωστος έριξε το πρωί αυτοσχέδια βόμβα σε τέμενος της Κομωτινής. Προκαλήθηκε μικρή πυρκαγιά που σβήστηκε αμέσως. Σε άλλο τέμενο σημειώθηκε έκρηξη. Η αστυνομία αναζητεί τους δράστες. Με τη μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας πολύ κοντά στους 30 βαθμούς και με ένα βοριαδάκι που μόνο στο Αιγαίο θα φτάνει τα 5 μποφόρ, θα συνεχιστεί ο καιρός στις επόμενες δύο μέρες στη χώρα. Πιο αναλυτικά τώρα για τη Δευτέρα. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται τοπικές συννεφιές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός στην αρχή θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη η ορατότητα, αλλά το απόγευμα θα συννεφιάσει τελικά κατά τόπου σε όλη την κεντρική και βόρεια υπηρετική χώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική, ασθενείς και στο Αιγαίο μέχρι μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά της υπηρετικής Ελλάδας από 14 μέχρι 29 βαθμούς και στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές από 16 μέχρι 26. Στην Καλαμάτα περιμένουμε σχεδόν αίθριο καιρό, οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 14 μέχρι 27 βαθμούς. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στην περιοχή της Αττικής, οι άνεμοι εδώ θα είναι βορειοδυτικοί μέχρι 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 16 μέχρι 29 βαθμούς. Τέλος, στην περιοχή Θεσσαλονίκης ο καιρός αρχικά θα είναι σχεδόν αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει πρόσκαιρα κατά τόπους. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 15 μέχρι 27 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.